Πώς γένεν ατό, υπογραφή Πάτρικ Ογκουνσότο. Όσοι δεν ξέρετε αυτή τη συγκεκριμένη ατάκα, ψάξτε στο YouTube να δείτε το βίντεο με τον Πάτρικ Ογκουνσότο και τις δηλώσεις που έχει κάνει για ένα πέναλτι το οποίο έχει σφυρίξει ο διαιτητής και για κάποιες κάρτες που έχει πάρει, ο ίδιος λέγοντας ότι δεν είναι ούτε οι κάρτες σωστές ούτε το πέναλτι. Και επειδή δεν ξέρει καλά ελληνικά, οι δηλώσεις του έχουν μείνει στην ιστορία για τα ελληνικά του και όχι για την ουσία τους. Κακώς από τη μία πλευρά, από την άλλη έχουμε κάτι να λέμε. Ξεκινάει η μάχη μας, είμαστε στο Χίμμελσδορφ σε μια κανονική μάχη, πιθανότητα να κερδίσουμε 42%, TAV-44 medium tire 8 ρωσικό άρμα, ανεβαίνουμε την ανηφόρα. Είναι ένα αρκετά γρήγορο άρμα το TAV-44, βέβαια όλοι ζορίζονται σε αυτή την ανηφόρα. Έχουμε ένα TAV-49 μόνο μπροστά μας που μπορεί να πάει πιο γρήγορα από μας. Ξεκινάμε, ανεβαίνουμε το τελευταίο κομμάτι της ανηφόρας, όπου να είναι θα φτάσουμε σε σημείο που θα μπορούμε να έχουμε επαφή με τους αντιπάλους. 0-0 το σκορ, κάτω αριστερά είδαμε μια μεγάλη βολή, πιθανότατα την έκανε το Ε100 στο Jack Panzer Ε100. Ή στο TAF-30 είναι το άλλο από πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ βλέπουμε τον πρώτο αντίπαλο, ο οποίος ρίχνει στο TAF-49, ρίχνει την πρώτη του βολή, δεύτερη, τρίτη, του ρίχνουμε εμείς μία, τέταρτη βολή, άλλη μία έχει, πέμπτη. Έκανε το λάθος, έριξε τη βολή και δεν έχει μέρος να καλυφθεί. Οπότε δεν έχουμε δει άλλους να έρχονται από πίσω, τρέχουμε γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται με το TAF-44. Κάνουμε και μια βολή εδώ με το auto aim, αν είναι δυνατόν. Το χτυπάμε, είναι πιο ελαφρύς από εμάς, αλλά υπολόγιζα ότι θα του κάνω και κάποιο χτύπημα στη στράξη έτσι ώστε να μείνει σταθερός εκεί πέρα. Τον εξαφανίζουμε από το χάρτη. Ήτανε το Batsat 25, είναι πράσινο χρώμα, πολύ καλός παίχτης. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε με το Lorian, του ρίχνουμε μια βολή. Τον χτυπάμε, 135 πόντους, άλλη μία βολή, δύο δηλαδή, και τον καταστρέφουν οι συμπαίκτες μου. Και εδώ που έλεγα, δεν είχα δει το σκορ μέχρι τώρα, και εδώ που έλεγα ότι ξέρεις, αμάν τους πήραμε φαλάκι εδώ πάνω στον αυτό και ξέρω, χτυπάει το κουδούνι, έρχομαι, αφήνω το άρμα σε αυτό το σημείο και από εδώ και πέρα θα δείτε τι θα γίνει στο τέλος. Και καπούτ. Αυτή ήταν η μάχη, παιδιά. Ανέβηκα πάνω στο βράχο, έκανα 1600 κάτι, πόσο γράφει, 1669 πόντους damage και τελικά έτσι στα γρήγορα και τελικά χάσαμε 3-11. Να δούμε λοιπόν και τα στατιστικά. Fire for effect, επειδή κάναμε περισσότερη ζημιά στους αντιπάλους από τα hit points που έχει το όχημά μας. Και είδατε πόσο γρήγορα έγινε αυτό. Σκορ της ομάδας. Καλό παιχνίδι το Ε100, 2827, TAF110 Ε5, 1947. Και έχουμε βγει τρίτη σε damage με μερικά λεπτά στο παιχνίδι. Γίνανε τόσο γρήγορα που εμένα μου φάνηκαν δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, από την αντίπαλη πλευρά, Ε100 4074, Jack Panzer PZ-Ε100 1973, Ε75 1857. 7 βολές οι οποίες φύγανε από εμάς, 6 βρήκανε στόχο, 6 κάνανε penetration, συνολική φθορά 1669, 2 εχθρικά οχήματα καταφέραμε και κάναμε φθορά, ένα το καταστρέψαμε εμείς, απόσταση που διανύθηκε 1,13 χιλιόμετρα, 17.876 credits, πληρώσαμε 1530 για επισκευή και 1764 για ανεφοδιασμό πυρομαχικών. Σε αυτή τη μάχη βάλαμε στο ταμείο μας 14.582 credits. Και είδατε πώς έγινε. Εκεί που είπα ότι άιντε τους πήραμε βαλάκι, χτύπησε το κουδούνι. Αμάρε κουδούνι, θα πάω να το ξεσυνδέσω.
Και όταν γύρισα, η μάχη στην ουσία είχε τελειώσει και πάθαμε αυτό που πάθαμε. Τέλος πάντων, ήταν κάτι σαν το highlight της ημέρας, δεν ήταν ολόκληρη μάχη. Να προσέχετε και να είστε καλά.